Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών. Εγκαταστρέψετε με! Είμαι νεκρός εγώ! Λοιπόν, δεν με ξεγελούν αυτοί οι δύο. Δεν με ξεγελούν. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το παιδί. Εγώ, πατέρα, νομίζω ότι δεν είναι πάνω. Ποιος είναι πάνω? Η Τερέζη. Ζω για να σ' αγαπώ. Χωστό κάτι για την κούρσα που έκαμε στο παναφέρι στο νερό. Λοιπόν, δε. Εντάξει, πάω να ανοίξω. Η Λενάδα ήρθα. Χρήστο. Επειδή είναι φανερό ότι η Τερέζα δεν θέλει. Είναι εσύ που δεν θέλεις. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω να που γίνεται, ρε κουμπάρε. Πήγαινε έτσι να κατέβει κάτω να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Απάντησε τουλάχιστον για να δω αν είσαι καλά και να ξέρω τι να κάνω. Σε παρακαλώ. Απάντησε. Τερέζα! Αμέσως! Τι προσπαθείς να κάνεις? Τερέζα, σε παρακαλώ. Να με καταστρέψει! Τερέζα! Τερέζα, είσαι καλά, αγαπή? Είμαι μια χαρά, μάνα, ναι. Τερέζα! Αγαπώ σε, Τερέζα! 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 Και σου ζητώ επίσημα να με παντρευτείς. Ευχαριστώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει, στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.
ήρθε και αυτή η υπόθεση. Διεσώσαμε το κύρος και την αξιοπρέπειά μας, Σελή. Τι με κοιτάς με αυτό το ύφος, τι με κοιτάς με αυτό το φρικτό ύφος το οποίο βλέπω στους χειρότερους μου εφιάλτες. Έκαμε τσίνο που ήθελες, εντάξει. Άσε μας τώρα να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε, διότι εταράξαμε το νευρικό σας σύστημα, κυρία μου. Κοίτα, δεν έχω όρεξη. Πού πας? Πάω πάνω. Πάνω πού? Πάνω στην πάνω γειτονιά μου οι τρεις αδερφάδες. Ένα λεπτό, γιατί ο ρόλος ο δικός σου σε αυτή την ιστορία είναι πολύ ύποπτος. Πας στην κόρη σου? Ναι, πάω στην κόρη μου. Και γιατί? Τι θα πεις στην κόρη σου? Θα της δώσω τα συγχαρητήριά μου που αποφάσισε να ραβωνιαστεί τον Γουλιέλ. Γουλιέλ, τι κάνεις παιδί μου μέσα στα νερά? Θα την πει να πάμε μέσα στο αυτοκίνητο σου. Πατέρα, τι είναι? Εμίλα, πήγαινε στο αυτοκίνητο σου, έμπαμε στο αυτοκίνητο σου, να μ' αρρωστήσεις, πήγαινε. Πατέρα, τι είναι πάλι? Δεν θέλω να παντρευτώ. Πάρε, Βίλιαμ, πήγαινε στο αυτοκίνητο σου να μην πάρουν οι δαιμόνοι. Πάω, πατέρα. Βίλιαμ, στο αυτοκίνητο σου. Και πρόσεχε όταν οδηγάς, η δρόμη ενοληστηρή βρέχει. Θα σε περιμένω στο σπίτι. Αχ, τα παιδιά. Αχ, Θεέ μου, τα νέα τα παιδιά. Έτσι είμαστε εμείς στην εποχή μας. Έτσι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάξατε το κύριο μου σπίτι. Λάκα μου τώρα. Θα κατεβώσεις μαύρο κορδάκους. Έλλη, σε παρακαλώ πολύ. Η κόρη σου είπε ναι. Εσύ τώρα, τι θέλεις? Θέλεις να μου τις σαντανώσεις πάλι? Άφησε με, βρε Θεόκλητε, άφησε με και δεν έχω την όρεξή σου. Σε παρακαλώ πολύ, Έλλη, σε παρακαλώ, κάτσε ρε παιδά. Και μου ένα λεπτό να το συζητήσουμε το θέμα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Να μιλήσουμε πρώτα. Πολύ καλά. Ωραία. Ωραία, ωραία. Έπιασε τις μήλες πάλι. Ακούω. Ο Γουλιέλμος είναι ένας λαμπρός επιστήμων, Έλλη. Απορώ γιατί δεν τον θέλεις. Εγώ δεν τον θέλω, παιδιά μου άνθρωπε. Εγώ θα τον παντρευτώ. Η κόρη σου δεν τον θέλει. Πού το ξέρεις εσύ αυτό, Έλλη? Πού το ξέρεις? Πριν 5 λεπτά είπε το ναι. 5 λεπτά. Ναι, αλλά πώς το είπε το ναι? Πώς το είπε, Έλλη? Πώς το είπε? Το είπε μετά από όρημη σκέψη, Έλλη. Σηκώθηκε και έφυγε από τους αραβώνες και έλειπε από το σπίτι όλη νύχτα. Ευτυχώς που δεν το επήραν χαμπάρι οι Κασιανοί. Διότι εγώ θα γινόμουν ρεζίλι των σκυλιών. Και προς Θεού μην το πείτε πουθενά αυτό το πράγμα, για να μην φτάσει στα αυτιά τους. Έλειπε όλο το βράδυ, ήρθε σήμερα το απόγευμα με την ουρά στα σκέλια και είπε το ναι. Ή κάτι πολύ σοβαρό να συνέβη και μου την αναστάτωσε, ή αποφάσισε να τον παντρευτεί με το ζόρι. Διότι να ερωτεύτηκε τον Γουλιέλμο ξαφνικά, δεν το πιστεύω. Έλλη, πάρ' το απόφαση και εσύ και η Τερέζα. Αυτός ο γάμος θα γίνει, διότι αλλιώς αν δεν γίνει, εγώ θα πεθάνω! Άρε Τερέζα, γιατί μου το κάνεις το πράγμα? Γιατί ρε μωρό μου, γιατί? Γιατί, Θεέ μου! Δεν μπορώ να χαρώ κι εγώ μια φορά στη ζωή μου, γιατί? Γιατί με βασανίσεις! Φίλε μου, δεν παμάσα ρε! Αφήστε με ρε, δεν με παρέντα από το τίτλο! Αφήστε με ρε, δεν με προβλήματα μου να λέω σου! Αφήστε με ρε, να πάρουμε στο σύνετο! Αφήστε με ρε, να λέω σου ρε! Εμάς τα σκιά κούντα! Εμάς τα σκιά είναι απεθάνω ρε, με κοφτήνω! Θα γυρίσεις παπύρα!
Συγγνώμη κύριε, το ταξί είναι δικό σας. Ναι φίλε μου, εν πάμε σε έρχομαι. Εντάξει κύριε. Θέλω να σου πω, άψε όλο το ταξίμετρο να γράφει. Εμπα, να μην τρώσετε να γυρίσεις παπί. Άντε. Για την ιδέα μου. Έχρες το εμπάμε σαν να έρθει, έντα και όλια. Πες μου ρε φίλε, να μπόθεις τώρα. Να μπορεί να σου πω ρε Γιάννο. Έτω, η κάμα μεν τα μάτσες. Μα να μπω κάματε, μάτσες ρε φίλε, να μπορεί εννοείς. Σπίρτα, πότε προλάβατε, πριν μια ώρα σας άφηκα. Συγγνώμη αν φταίεις εσύ. Δεν ήξερα ποιος φταίει, αλλά... Συγγνώμη για όλα. Τι να σου φταίει, ρε φιλενάδα, ποιος φταίει. Δεν ήξερα, ρε φιλενάδα, δεν ήξερα. Τι είναι οι άλλοι τα φταίει για όλα, Ριάννα. Κι άλλοι, ρε, μα πότε, ρε. Κι άρε. Χρήστο, φίλε, να μιλήσουν τώρα σαν δύο καλοί μηχανικοί. Εσένα, το πιστώνει σούφα, Καμπιέλα, και εγώ δεν το ακούω. Άρα, αδυνατό να σε παρακολουθήσω. Κι άλλοι. Τι είναι ρε που πήγε και βάλες το νερό μες στο αυτοκίνητο ρε που να μην ξεκινάνε ποτέ να ξεκινήσει. Παιδί μου γιατί δεν ρωτάς σε ποιος φταίει δηλαδή. Ένα εγκίνος που ήρθε να ανοίξει ιστορίες μαζί σου σαν τα είχε μαζί μου. Δεν είχα τίποτε μαζί της ρε Γιάννο. Τίποτε. Εντάξει έφυγαμε μια φορά μαζί, πήγαμε και μια φορά για καφέ, είναι χτες το δίλης εντάξει. Τίποτε άλλο. Πιάσαμε τίποτε σχέσεις. Εγώ να σου πω, δηλαδή, εγώ αναπτύξατε ας πούμε αίσθημα. Όχι ρε Γιάννο, έναν απτύξαμε αίσθημα. Είναι έτσι που αναπτύσσονται τα αισθήματα. Δηλαδή περίπαιζε με ρε φιλενάδα. Μηνυματούθηκε και λόγωθηκε τρεις μέρες. Και ύστερα μην είδες μην απάντησες στον Κίτσο το Λεβέντι, α. Τι λόγωθηκε δηλαδή. Κι άλλο ούθηκε ρε Γιάννο. Κι άλλο ούθηκε. Είμαι ο Γιάννος ενόμισες που λαλεί λόγωθηκε. Κι είναι τα επλασενούλα φίλε μου με τον νουν της. Τσίνη, εγώ τίποτε δεν της είπα. Τίποτε. Τσίνη με τη φαντασία της. Ένα κατάλαβα δηλαδή. Και όταν να βρεθούμε μπόψε σε κάτι κοσμοθεωρίες της Βανδύ, να που ήταν δηλαδή, να που μου τα λάλε. Δημήτρα, είπες σου ότι σε αγαπά. Δηλαδή εσέναν είπες σου ότι σε αγαπά. Αγαπώ τη ρε Γιάννο. Καταλάβεις με ρε φίλε, αγαπώ τη. Φίλε, ομολογώ ότι δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εσυχίστηκα. Ένα λεπτό, κύριε, ένα λεπτό. Δω και λίγο μπαμό. Κάμε λίγο υπομονήσιο. Αγία μου, ρε Χριστός, είχα τα ανθρώπους ώρες τώρα έρχομαι παρέ. Δύσκολους. Εβαράθηκα με τον τζαρέ, φίλε. Να παρατήσω. Φύγες στο μέσο του ταξί με καρτερά, ρε. Ένα καρτερά, ρε. Πού βιάζεται να πάει. Ούλοι βιάζονται. Εγώ εβιάζομαι. Εβιάστηκες. Τι εβιάστηκα. Καλά, δεν διερωτήθηκες γιατί ήρθε πίσω κλαμμένη. Κοίτα, Έλλη, έπρεπε να έρθει πίσω κλαμμένη. Αυτό μας έλειπε δηλαδή. Μετά από όλη αυτή την ψυχική νοδύνη που μου προκάλεσε, να μας έρθει πίσω χασκογελώντας. Λοιπόν, έχεις τίποτε σοβαρό να μου πεις ή να ανέβω πάνω. Έλλη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είμαι ένας άνθρωπος καταβεβλημένος. Έχω προβλήματα υγείας. Ναι, εντάξει. Έλλη μου, άκουσε με αγάπη μου. Σε παρακαλώ πολύ, σε ικετεύω, μην ανέβεις απάνω τώρα να μου την απώσεις και να έχουμε τα ίδια πάλι. Τι να την απώσω, βρε Θεοκλήτε. Απόψε. Απόψε είναι η δεύτερη φορά που κάναμε τόκα με τον Κασιανόν για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, δεν πρόκειται εγώ να γίνω καραγκιόζης. Σας το έχω καταστήσει σαφέστατον αυτό το πράγμα. Κοίτα,
Τούτο είναι το πράγμα, δεν μου το ξανακάνει σε μένα. Δεν είμαι κατηγορούμενος εγώ για να με βάζεις το εδόλιο για να μου κουνάς το δάχτυλο. Ευαρέθηκα μια ζωή να μου κουνάς το δάχτυλο εμένα. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, σιγά. Σου φταίξε τώρα το δάχτυλο, έτσι. Έτσι, λήψη επιχειρημάτων τώρα μας έφταξε το δάχτυλο. Άντε, βρε, παρέτα μας. Χρήστο, πριν μισό λεπτό, ρε φίλε, είπες μου ότι δεν πρόλαβες να αναπτύξεις αίσθημα με αυτήν την κοπέλα μέσα σε τρεις ημέρες. Με τούτη, πότε πρόλαβες, ρε φίλε? Εμένα ρώτας, ρε Γιάννη. Sorry, Χρήστο μου, δύο λεπτά, απ' τη δικιά μου τηλέφωνο να πει. Να μας πελάνεις, ρε, πέ μου, ρε φίλε. Εγώ να σου πω, εσύ να μου πεις, ρε, πότε πρόλαβες? Ούτε εγώ ξέρω πότε πρόλαβα, ρε Γιάννη. Ήταν αμέσως. Φίλε, ήταν γινόν το... Αμέσως. Αμέσως. Δηλαδή, έγινε γινόν το κλικ, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε, ήταν γινόν το κλικ που λαλού. Έπαθα το εγώ γινόν το κλικ. Έλεπες την κουρού. Ενώ ξύδι μας, ρε Χρήστο. Παρέτα, ρε Γιάννο, όχι δίκαιο ο άνθρωπος. Παρέτα, ρε. Έχουν παρέ. Μην έπαιζες την κουρού. Εν έχει πρόβλημα. Άψω για τέσσερα, άψω για φώτα, τα πότσο ράδιο μας κάτσε στην μπαταρία. Πόση ώρα, κύριε! Ρε φίλε, πού βιάζεσαι να πας, ρε, πού βιάζεσαι? Αμάρε, έχουν παρετεί κόσμος δηλαδή, α. Πέ μου, ρε φίλε, να μπορεί να γίνει τώρα. Να μπορεί να σου πω, ρε φίλε, εσύ να μου πεις. Για να πρέπει να της μιλήσω, ρε φίλε. Πρέπει να της μιλήσω. Δεν θα του ξαναμιλήσω. Για να. Πρέπει να της μιλήσω οπωσδήποτε. Ούτε να το διανοηθεί που είναι να του ξαναμιλήσω. Αν την πιάσω τηλέφωνο, δεν θα το απαντήσει. Φυσικά και δεν θα το απαντήσω, αγάπη μου. Οπότε μόνο ένας τρόπος υπάρχει, Γιάννα. Να πάω σπίτι της. Ευτυχώς δεν ξέρει ούτε που είναι το σπίτι μου. Γιάννα, δεν ξέρω που είναι το σπίτι της. Αλλά ένας τρόπος υπάρχει να το μάθω, ρε φίλε. Ποιος? Φέρμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο τώρα. Τώρα? Ναι, τώρα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Έχω να μες στην μούντα μου, δαμε. Αλλά πώς έπαιζε μου, ρε. Είσαι ταξιτζής, ο ξάνης ταξιτζής, ρε. Έφερε μου έναν κατάλογο τώρα. Ρε φίλε, είμαι ταξιτζής. Εν και μου το... Πιάσε το 192, ρε. Μπράβο, ρε. Φέρμα το τηλέφωνο σου. Πιάσε μου, ρε. Α, το νούμερο. Ναι, ρε. Χτυπά. Ναι. Εγώ δεν θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα, αυτό είναι βέβαιο. Τούτο είναι το πράγμα να ακούω το που το 1970, δηλαδή έχει 30 χρόνια που το ακούω. Τι εννοείς δεν θα ζήσεις πολύ καιρό, Θεόκλητε? Θέλεις να πεθάνω? Μη κακός. Ελί, σε παρακαλώ. Τι με παρακαλάς, βρε Θεόκλητε, εγώ σε παρακαλώ. Άσε με, σε παρακαλώ, να πάω πάνω να δω, να μιλήσω με το μωρό μου. Ναι, ωραία, ωραία, να μιλήσεις με το μωρό σου, αλλά σε παρακαλώ, αποφύγετε να συζητήσετε αυτά τα ευαίσθητα θέματα περί αραβώνων, Γουλιέλμου κτλ. Κτλ. Εντάξει, δεν θα συζητήσουμε τούτα τα θέματα. Θα συζητήσουμε για το Κυπριακό. Υπάρχουν και άλλα θέματα, Έλλη, εκτός από το Κυπριακό που θα μας ηρωνευτείς κιόλας με το Κυπριακό, το Κυπριακό. Καρδία μου, η καρδία μου χτυπάει, η καρδία μου ή δεν χτυπάει. Ναι, έλεξε καλά το σφιγμό σου, μήπως επέθανες. Ευχαριστώ. Διοκλητιανού ένα. Άκουσες, ρε. Ρε! Δεν μπορεί, ρε. Διοκλητιανού ένα άλλο σου. Δεν μου δώσεις να σε πάρω κούρσα. Ρε, είσαι σταματημένος, ρε, πάσου να με πάρεις κούρσα, ρε, Γιάννο, ρε, κουμπάρε. Αν ξέρεις να μου πεις πού είναι ο δρόμος, ρε, κουμπάρε. Πού να ξέρω, ρε, φίλε, εντάξει, ξέρεις που έχω. Αν και με πούν το παιχνιδί μου, παίζανε μητσί, ρε. Που βάλεις τσαφκι φως. Α, πότε, ρε. Που βάλεις τσαφκι φως. Τι μητσί, ρε. Εμείς, ρε. Πού είμαστε μητσί. Μα κοινό που μας έφερε δώρο την ηθιά σου. Κοινό που βάλει τσαφκι φωτές. Ναι. Φωτεινός παντογλώστης. Έτσι με κοινό, ρε φίλε. Δε καλά, ρε κουμπάρε. Είσαι ταξιδιός. Ξάνεις ταξιδιός τέλος πάντων. Να μπούσε. Ρε φίλε, ας πω κάτι. Μεγάλη ιδέα για τους ταξιδιούς εσείς. Ναι, μου νομίζεις πως να ξέρω όλους τους δρόμους της Κύπρου πόξω. Απιάν το κέντρο να μας πει. Ποιο? Το κέντρο. Το κέντρο. Που τροβά πάντα ζεις. Κανείρε, δεν είναι ο
πνίξε, ρε, να πνίξε. Πού σου ρε, μάχω τη δουλειά σου, ρε, σουάδε. Πάμε καλά. Επιτέλους, κύριε, επιτέλους. Ρε φίλε, δώσ' μου μισό λεπτό, ρε φίλε, γιατί στο απέναντι αμάξι το βλέπεις. Το αμάξι που εδώ και μισή ώρα κάθεσαι μέσα. Μπράβο, σε αυτό το αμάξι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ επίγον. Άφησε με σε παρακαλώ να χειριστώ το θέμα υπεύθυνα, με σοβαρότητα και ψυχραιμία, γιατί είναι επίγον. Ναι, κύριε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά επειδή εγώ εδώ καρτερώ. Ένα καρτεράς, ρε φίλε, να καρτεράς. Έτσι να παθείς τίποτε, αν καρτεράς. Άμα συμβαίνουν επίγον περιστατικά, να καρτερούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εδώ και βάσει τώρα. Έλα κυρία Νίτσα, ο Γιάννος είμαι. Τα σήματά μου δυνατά, καθαρά, over. Έλα ρε πελοπλάσμα. Παναγία μου, ρε κοπελούι. Η πήρα μας χαμπάρει νούλες. Το βλέπω, το βλέπω. Έλα κυρία Νίτσα, πέ μου, πόσες μέρες έχεις να κοιμηθείς με τον άντρα σου. Αμε είναι ευκαιρέ πελοκοπελούι. Άντε. Λάλα είναι μου θέλεις και έχουμε δουλειά, ρε. Εντάξει, στο ταξί. Και εγώ πειράζω συνέχεια και χανίζει. Χανίζει, έρχεται ο γέλιος και τη βρίσκει. Ναι. Κατάλαβα. Μπορώ, μισό λεπτό. Εντάξει, φίλε, sorry, αλλά έτσι που σε συγκόφκω εσένα, πρέπει να είσαι έτσι, τέλος να το πω, διασκεδαστικός τύπος, α. Γλεντζές. Γλεντζές. Εγώ είμαι. Να το δω, μισό λεπτό αυτό. Ναι, πώς. Κυρία Νίτσα, πρέπει να σε πειράξει τώρα δηλαδή. Να σου πω, έχω μια ιδέα. Πέμω. Πάμε στο καφέ να κουβεντιάσουμε. Δεν μπορώ ρε φιλενάδα, είμαι χάλια. Εγώ να δεις πόσο χάλια είμαι ρε φιλενάδα. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα, πρέπει να συζητήσουμε να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Ναι. Έλα. Εντάξει Δημήτρα. Να τα πούμε στο καφέ σε λίγο. Εντάξει. Έλα, γεια. Έλα, μαμά. Είσαι καλά, αγάπη μου. Είμαι καλά. Εδώ σε υπόσχεση γάμου. Γίνεται να μένουμε καλά. Βέβαια. Πλέει σε πελάγια ευτυχίας. Πες μου τι έγινε. Έμειναν και τα αυτοκίνητα, ρε Γιάννου, τα ουλάζαμε. Εσάς τώρα κουμπάρε, ένα μηχανικός είσαι. Αλλά δουλειά έχω να κάνω όλη νύχτα να σάσω αυτοκίνητα, ρε. Σε να πέμουν να δούμε την οδό, ρε φίλε, Διοκλητιανού. 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 Άκουσε μας την... Διοκλητιανού. Διοκλητιανού, ρε. Διοκλητιανού, Διοκλητιανού. Μας τι ανήσει, Διοκλητιανού. Διοκλητιανού. Έλα, κυρία Νίτσα, και λοκάμω ότι μου πουρέκαμε εσύ, πέμπω να δούμε πού είναι η οδός Διοκλητιανού. Διοκλητιανού! Όχι, κυρία Νίτσα, Διοκλητιανού, Διοκλητιανού. Συγγνώμη, κύριε. Σε φίλε, άφησε να τα κάνουμε τη δουλειά μας, προσπαθούμε να σε εννοηθούμε, δαμέ. Ναι, αλλά απλά ήθελα να σας πω. Να μας πεις μετά, ρε κομπάρα, αφού θωρείς τώρα μιλούμε με την Νίτσα. Άφησε να μιλήσουμε με την Νίτσα. Γιάννο, Διοκλητιανού, εσύ τρεις με στη Λευκοσία, αγιέ μου. Είναι τα περιοχή, ναι. Θέλει. Είναι τα περιοχή, ρε Χριστό. Δεν ήξερα τα περιοχή, ρε Γιάννο, αν ήξερα τα περιοχή, ρε. Τώρα είναι τα δύο. Ναι. Δεν μπορώ να... Ρε φίλοι μου, ένα σε επισκαλίζω, να έχουμε προβλήματα. Περιοχή ρε Γιάννο. Εσπάστε εγώ τον που κάνεις, ρε. Παράσμα να συνειδηθούμε, θα μέχουν επίγολα. Ναι, παρακαλώ, Θεόκλητος Μαυροκορδάτος. Μαυροκορδάτος, ναι, Λευκοσία, σε παρακαλώ, περιοχή. Κύριε, ρε πάρια, εφάσμα αυτιά μου δηλαδή. Άισμα να συνειδηθούμε με κυρά δαμέ, γιατί εφάσμα αυτιά μου ξέρω που να κάνω. Άισμα να μιλήσω, ρε κουμπάρε! Έλα ρε μίλα, είπες του κανένα μίλησης. Όχι ρε φόδο, σας πω. Να μου νόμως πήρε. Η περιοχή που ψάχνετε, ναι. Ξέρω που είναι. Πού είναι. Μπράβο, είδε ρε. Ναι μου νόμως. Είναι δαμέ. Πού δαμέ ρε. Δαμέ στη γειτονιά του, τι δαμέ. Ρε Διοκλητιανού δαμέ ρε. Διοκλητιανού μάλιστα, εδώ. Δαμέ. Είδες. Τερέζα μου, μην προσπαθείς να κρυφτείς από μένα. Κάτι συνέβηκε. Μένα ανησυχείς, μαμά, δεν συνέβηκε τίποτε. Τερέζα. Καλά, να πούμε ότι δεν συνέβηκε τίποτε το σοβαρό. Τότε γιατί ήρθες στο σπίτι κλαμμένη. Χριστό. Να πάρουμε τον κύριο για που θέλει να πάει και να ξανάρθουμε, ρε φίλε. Α, άφησε με τα μέμενα να ανοίξω. Πάει, ναι, πάρ' το λόγο που θέλεις να πάει και άφησε με ένα μου να με κάνεις. Ρε φίλε, ο σκοπός σου ποιος εμπώνε. Να ζητήσεις την κοπελού αν πον κύριν της. Δεν ξέρω να μπορώ να κάνω ράφης μέρα, δεν ξέρω να μπορώ να κάνω το πολύ πολύ να πω να βρω το σπίτι και να ξέρω εγώ να μπορώ να κάνω να πεταχτώ από το παραθύρι μέσα, σκαρφαλώσω να μπω, δεν ξέρω. Περίμενε, ας σου ακούεις. Έχω κάτι πίσω, μας κότσι ενός αυτοκίνητο. Ας σου ζητώ καν τηθεί Spider-Man, είσαι ο Spider-Man. Άφης με ρε Γιάννου να χαρίσει ρε κομπάρε μου τις κουβέντες σου, άφης με μόνο μου ρε. Όχι φίλε, μόνο σου έσαι αφήνω. Θα πάρουμε τον κύριο για που θέλει να πάει και... Δεν θέλει να πάει κύριε.
Πού ποτέ, εντάξει. Εν τέλος πού ποτέ, να μην ζαγούλη νύχτα μες στο αξί. Να αφήσουμε τον... Χριστός. Να αφήσουμε τον Χρήστο μόνο. Τερέζα, δεν μπορώ να σε αφήσω μόνη σου σε μια δύσκολη στιγμή. Τερέζα μου, θέλω να νιώθεις ότι εκτός από μητέρα σου, είμαι και φίλη σου. Ξέρω το, μαμά. Απλώς άξιζε τον κόπο να ασχοληθείς. Ας πούμε ότι ήταν λάθος που έφυγε από το σπίτι. Πολλά μεγάλο λάθος. Ρε φίλε, εν τούτος ο αριθμός έναν, αλλά Παναγία μου εντάω και έλα ρε κουμπάρε. Ας σε πάρει τότε ρε χάμε στη Λαχείο. Σε παραγιάννο με σπέλα ρε σου ρε. Ρε φίλε μου πεις. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρος δεν το σπίτι του Θεοκλήτου του Μαυροκορδάτου. Πώς, μένει μια θεία μου εδώ στη γειτονιά και μου είπεν ότι αυτόν είναι το σπίτι. Ξέρεις τον προσωπικό τύπο. Όχι, πού να τον ξέρω εγώ. Εγνώρισες κάποιον. Ναι, λέτε λάθος, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε τι. Να το γνωρίσω. Θα το απαντήσεις. Γιατί με παίρνεις τηλέφωνο. Τερέζα, αγαπώς. Όχι, έγινετε. Γιατί έγινετε, ρε μωρό μου. Αγαπώ σε όσο αγαπάς με. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον το πράγμα. Τέλειωσε. Γεια. Απάντα μου, μπορείς να μου το αρνηθείς. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω. Άντε ρε, λίθος πάτερμα να πια πάνω. Ρε, να ξέρω να δεις, εσπρίτ, αλλά έβρεξε, μπορεί να αγκαλιάζει, δεν μας πω, ξέρω εγώ. Τερέζα, μην κάνεις κάτι, μάνα μου, που δεν το θέλεις. Μάμα, επήρα την απόφαση μου. Είσαι σίγουρη? Ναι, είμαι σίγουρη. Επήρα την απόφαση μου πριν να έρθω στο σπίτι. Θα παντρευτώ τον Γουλιέλμο. Τερέζα μου, δεν παίζεις μάνα μου με τα αισθήματά σου. Έλλη, τι θέλεις εσύ εδώ τώρα ρε παιδί μου? Θεοκλήτε, κρυφά ακούες? Δεν κρυφά ακούω, απλώς δεν αντιλαμβάνομαι το ρόλο σου εδώ μέσα. Θεοκλήτε, κρυφά ακούες? Εγώ, λοιπόν, άσε τις κουβέντες έτσι, πάψε με το κρυφά ακούες και δεν κρυφά ακούες, έτσι. Η Τερέζα μας επήρε τις αποφάσεις της. Εσύ λοιπόν, σαν μάνα, οφείλεις να τις στηρίξεις και όχι να την χαντακώνεις. Σαν δεν το έπεσε. Εγώ! Παιδί μου, σε συγχαίρω για την ορθότητα και για την οριμότητα της χρήσεώς σου. Εμένα να ακούς, όχι τη μητέρα σου. Εγώ θα σε στηρίξω, μέχρι τέλους. Εντάξει, παπά, εντάξει. Πρέπει να ετοιμαστώ όμως τώρα να συναντήσω τη Δήμητρα στο καφέ. Ναι, ναι, αλλά όχι να πας και να μείνεις έτσι, αγαπητοί μου. Ωε, παπά, με φάς, εντάξει. Ωραία, ωραία. Λες, φίλε μου, ο παράσμας πολλά ο Χρήστος εδάγκωσε τη Λαμαρίνα. Ακούσες αναστεναγμό, την είχαμε στον Πάσο. Δηλαδή τώρα θέλετε να μου πείτε ότι η κοπέλα αυτή ήταν έτοιμη να παντρευτεί ένα φλούφλι. Είναι κοπελιά, αλλά με το φλούφλι να θρώμε, δεν ξέρουμε. Φλούφλι ρε καλά μπορεί. Άριστα στα νομικά, άριστα στα μάστερ, άριστα από εκεί πολλά, ας πας με ένα μογκαλό, φλούφλις. Συμφωνείς φίλε μου? Φλούφλις, να σου πω πως το φαντάζομαι. Ναι, πέμ. Γυαλάκια, χωριστρούλα, φλούφλις, τελείως φλούφλις. Τέλεια, τέλεια. Μα τώρα το πρόβλημα σου ποιον εμπονερέ, αν μέσα να τσου κάτι κορός άνθρωπο χωρίς τον ξέρεις, α. Μα ποιος δεν μπορεί να τον ξέρει, ρε. Αφού ξέρω τον όπως ξέρω τον παρέα δάχαμε. Ξέρεις το? Ναι. Θέλω τον κάθε μέρα στα δικαστήρια, παίρνω τους πελάτες. Μη μου. Δηλαδή, εάν τον δω που το μείνει, θα σου πω έτο. Σοβαρά. Σοβαρά. Μπράβο.
Φρύνα, το πρόβλημα μας, ρε κομπάρα, είναι τώρα αν ξέρεις τον παρέα, μην ξέρεις τον παρέα. Το πρόβλημα μας είναι άλλη κοπέλα που το σαντάλωσε νουλα. Όχι, φίλε μου, γιατί άλλη κοπέλα, εσού φταίει και προσπαθεί να φτιάξει πόντο κουπάπανι. Εντάξει, αν δεν της έκανες τίποτε, δεν θα σίγουρα μου πίσω. Μπελός, ρε, είσαι μπελόρα, ρε, είσαι μπελόσα σου, ρε, μπελόρα. Ρε, περιμένω σε ένα στεύκος, ρε. Αι, ώρες, ώρες, είσαι πιο φλούφλι και από το φλούφλι μου μάχουν τα να απαξιώσουν την κόμενα σου, α. Είσαι διαγέριμος, ώρες, ώρες. Κάνω να μην ευρειάσεις, μα το Θεό θα μου σπάσεις τα νεύρα μου, θωρείς με τα νοσήμια και πάεις φυρί, φυρί, δηλαδή... Ρε, εγγινή, ρε. Φίλε, μη πόρτα, πού είσαι. Έλα, ρε, δαμή. Μη πόρτα, ρε. Ρε. Ρε, εγώ να πάθεις τίποτε, α. Εγγινή, ρε. Ρε, εγγινή, ρε. Τερέζα! Θέλω να μιλήσουμε. Ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.